Παρουσία φίλων, συναδέλφων και αγαπημένων προσώπων, η δημοσιογράφος Ελένη Πλαβούκου παρουσίασε το βιβλίο της «Η Σονάτα των Στιγμών», στην πρώτη συγγραφική της προσπάθεια, που είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο πρωταγωνίστρια είναι η Δέσποινα, μια σύγχρονη και ασυμβίβαστη γυναίκα. Είναι ένα κομμάτι που κάνει αυτό που κάνουν και οι σονάτες. Ανεβαίνει όπως η ζωή, έχει αργά κομμάτια, έχει γρήγορα κομμάτια. Η συγγραφέας μας παρασέρνει στις ενδόμηχες σκέψεις μιας γυναίκας που επιθυμεί, τολμά και διεκδικεί τελικά την ευτυχία. Όταν λοιπόν αυτές τις στιγμές δένουν το αναπάντηχο, το προσδόκητο και ταυτόχρονα σου δίνουν μια ικανοποίηση που είναι μοναδική για σένα, τότε μάλλον γράφεις την σονάτα των στιγμών που αλλάζουν τη ζωή σου. Το βιβλίο παρομοιάζει τις διακυμάνσεις της ζωής μας με μια σονάτα. Και όταν ερωτευόμαστε, απογοητευόμαστε ή επαναστατούμε, χαράσουμε τις δικές μας νότες στο πεδίο της ζωής. Με μελωδίες άλλοτε πρόσχαρες και γαλήνιες, άλλοτε πάλι ανήσυχες και ράθυμες. Η ηρωίδα ξέρει το νόημα της ζωής γιατί έχει αξίες και δεν τις προδίδει. Όχι γιατί δεν θα μπορούσε, ήταν εύκολο, είναι το πιο εύκολο πράγμα κάποιος να λυγίσει όταν όλα γύρω του φαίνονται ότι είναι αρνητικά. Αλλά γιατί έχει αυτοσεβασμό και θέλει να κάνει αυτό που είναι σωστό για τον εαυτό της. Η σονάτα των στιγμών τι σου δίνει? Σου δίνει αυτό, την πεποίθηση, σου επιτρέπει μέσα από τις σελίδες να κατανοήσεις το αυτονόητο, να το αντιληφθείς, αν πιστεύεις ότι χρειάζεσαι μια βοήθεια για να το αντιληφθείς. Ότι έχεις δικαίωμα στο λάθος, ότι έχεις δικαίωμα στη ρήξη και στην αλλαγή, ακόμα και αν οι άλλοι νομίζουν ότι είναι λάθος, γιατί για σένα είναι σωστό. Ότι δεν υπάρχει κανένας που έχει το δικαίωμα να σε κρίνει και ποιος είναι αυτός που θα σε κρίνει, γιατί εσύ απλά έκλεισες την πόρτα πίσω σου. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, ωστόσο αποτελεί μια εξαιρετική συντροφιά για όλο τον χρόνο, αφού καταφέρνει με ένα μοναδικό τρόπο να μεταφέρει την ιστορία του στη σύγχρονη πραγματικότητα. Της Ελένης το βιβλίο «Η Σονάτα των Στιγμών» είναι από εκείνα τα βιβλία που αφιέρωσα μεγάλο κομμάτι της νύχτας μου για να μπορέσω να το τελειώσω. Με κράτησε στις γραμμές του και στις σελίδες του από την πρώτη ανάγνωση μέχρι την τελευταία γραμμή. Μέσα σε μια ιδιαίτερα θερμή και οικεία για αυτήν την ατμόσφαιρα, η συγγραφέας στο τέλος βραδιάς υπέγραψε βιβλία, φωτογραφήθηκε και συνομίλησε με τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της.